είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο άνοιγμα της διόρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Η αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η αιτία που και αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα λύθηκε, τονίζουν διεθνείς κύκλοι. Το συγκεκριμένο γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη πρόσφατη παγκόσμια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μας και έχει να κάνει με την αλλαγή της ώρας προχθές το Σάββατο. Έτσι, με εντολή Μητσοτάκη, άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ και άλλαξε η ώρα σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού τον αναδεικνύουν σε παγκόσμια προσωπικότητα επιπέδου Ναπολέοντος, Τσόρτσιλ ή Έλβις Πρίσλεϊ. Η κυρία Μπακογιάννη καλά θα κάνει το Πάσχα να κάτσει στην Αθήνα και να μην ετοιμάζεται να πάει στην Κρήτη, διότι στο σπίτι στα Χανιά θα πάει ο Πρωθυπουργός με την οικογένειά του, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος προσθέτοντας με νόημα. Δεν χωράμε όλοι στα Χανιά. Κύκλοι της κυρίας Μπακογιάννη απαντώντας σχολίασαν ότι το σπίτι στα Χανιά ανοίγει και στους δύο και δεν μπορεί κανείς να τη βγάλει έξω. Δεν έχει γεννηθεί ο μαλάκας που θα με πετάξει έξω από το σπίτι μου, φέρεται να δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη για να εισπράξει το καυστικό σχόλιο κύκλων του Μαξίμου. Σπίτι σου είναι αν πληρώνεις για να γεμίσεις το ψυγείο με κανένα κασέρι, καμιά μπύρα ή κανένα λουκάνικο. Και όχι να τρως μια ζωή στο τσάμπα και να απλώνεις την αρίδα σου ενώ πληρώνει ο μαλάκας στα μούτρα σου καριόλι, απάντησαν κύκλοι της κυρίας Μπακογιάννη. Το μπούλο, σχολίασε το μέγαρο Μαξίμου. Ευχάριστα νέα για το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, την προσεχή Δευτέρα, 5 Απριλίου, ανοίγουν τα καταστήματα. Συγκεκριμένα στις 9 το πρωί θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα, θα πρέπει όμως να κλείσουν 5 λεπτά αργότερα, στις 9 και 5 ακριβώς. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ετοιμότητας της κυβέρνησης, προκειμένου οι καταστηματάρχες να βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να μην πλαβαρεύουν. Νέα πλατφόρμα εμβολιασμών ανοίγει από αύριο το πρωί. Μετά τις ηλικίες 60 και άνω για το εμβόλιο AstraZeneca, ανοίγει και η πλατφόρμα μεσαία και κατώτερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα εμβολιαστικά κέντρα φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους. Καιρός να βγάλουμε όλοι εισιτήριο για Χανιά. Από ό,τι φαίνεται είναι το μόνο παραθυράκι στον νόμο.